Μία εικόνα του διαστημικού τηλεσκοπίου James Webb βοήθησε τους αστρονόμους να λύσουν ένα μακροχρόνιο μυστήριο σχετικά με το πώς σχηματίζονται οι πλανήτες. Το μυστήριο ξεκίνησε πριν από περισσότερα από 20 χρόνια, όταν το διαστημικό τηλεσκόπιο Hubble ανακάλυψε τον αρχαιότερο γνωστό πλανήτη του Σύμπαντος. Αυτός ο πλανήτης φαίνεται να έχει σχηματιστεί νωρίτερα, στην ιστορία του Σύμπαντος, από όσο θεωρούσαν οι επιστήμονες εφικτό, αμφισβητώντας τις έως τότε αντιλήψεις για την κοσμική εξέλιξη. Τα αστέρια σχηματίζονται σε μεγάλα νέφη αερίου και σκόνης που ονομάζονται μοριακά νέφη, τυχόν υπολοιπόμενο αέριο, και σκόνη συγκεντρώνεται σε δίσκους γύρω από τα αστέρια. Στη συνέχεια, οι πλανήτες σχηματίζονται από αυτούς τους δίσκους. Οι επιστήμονες πίστευαν ότι τα πρώιμα αστέρια δεν είχαν πλανήτες επειδή υπήρχε έλλειψη βαρύτερων στοιχείων, όπως ο άνθρακας και ο σίδηρος, τα οποία δημιουργούνται από την πυρηνική σύνδεξη των άστρων και τους θανάτους supernova. Αλλά το 2003, το Hubble εντόπισε έναν τεράστιο πλανήτη που περιφέρεται γύρω από ένα αρχαίο αστέρι στο σφαιρικό σμήνος M4, το οποίο απέχει περίπου 5.600 έτη φωτός από τον γαλαξία μας. Τα σφαιρικά σμήνη είναι εξαιρετικά παλιά και ως εκ τούτου δεν έχουν βαρύτερα στοιχεία. Ο εξωπλανήτης είναι περίπου 13 δισεκατομμυρίων ετών, γεγονός που υποδηλώνει ότι οι πλανήτες μπορεί να σχηματίστηκαν νωρίτερα στην ιστορία του Σύμπαντος από ό,τι οι επιστήμονες πίστευαν ότι ήταν δυνατό. Το αστρικό σμήνος Δεν Γάνα εκεί 346, μια περιοχή σχηματισμού άστρων μέσα στο μικρό νέφος του Μαγκελάνου, είναι ένας νάνος γαλαξίας που περιφέρεται γύρω από τον γαλαξία μας. Όπως οι πρώτοι γαλαξίες, ο SMC στερείται βαρύτερων στοιχείων και αποτελείται κυρίως από υδρογόνο και ήλιο. Όταν οι αστρονόμοι έστρεψαν το Hubble στο NGC 346, βρήκαν σημάδια ότι οι δίσκοι σχηματισμού πλανητών υπήρχαν γύρω από τα αστέρια για 20 έως 30 εκατομμύρια χρόνια, περίπου 10 φορές περισσότερο από ό,τι θεωρούσαν ότι θα μπορούσαν να επιβιώσουν. Τα ευρήματα επιβεβαιώνουν το αποτέλεσμα του Hubble και υποδηλώνουν ότι η έλλειψη βαρύτερων στοιχείων μπορεί να δώσει στους πλανήτες περισσότερο χρόνο να σχηματιστούν.